Δεν υπάρχει από εκεί κανένα πρόβλημα. Κανένα κίνδυνο. Απαλού είναι ο κίνδυνο. Μην ψάχνουμε να βρούμε μεταξύ μας κινδύνους τώρα. Όμως και εσείς τώρα δεν θα πρέπει να αφήνετε τον ελληνικό λαό να κάνει ό,τι πάει. Για το τι θα γίνει σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. 61,5% ψήφισε κάτι συγκεκριμένο προχθές. Και άμα η Κεντρική σας Επιτροπή δεν περάσει τα μέτρα. Ελάτε τώρα. Όχι, το δημοσιογραφικό το ερώτημα. Όχι, καλό είναι δεν θα περάσει από την Κεντρική Επιτροπή η συμφωνία. Επαναλαμβάνω. Εάν λοιπόν. Πάντως τα κόμματα δεν είναι πάνω από τη δημοκρατία, έτσι. Τα κόμματα δεν είναι πάνω από τη δημοκρατία. Είναι μέρος της δημοκρατίας τα κόμματα. Είναι μέρος της δημοκρατίας. Είναι μέρος. Η δημοκρατία είναι πάνω από τα κόμματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ως κόμμα. Και η πατρίδα πάνω από τα κόμματα. Έχει αποδείξει ως κόμμα ότι υπάρχει υπέρ του γενικού συμφέροντος. Υπέρ των συμφερόντων όλης της χώρας. Και υπέρ των συμφερόντων των κοινωνικά αδύναμων. Γι' αυτό σας λέω. Η συμφωνία που θα φέρει ο Πρωθυπουργός θα είναι συμφωνία υπέρ των κοινωνικά αδυνάμων. Άρα θα υπέρ περάσει. Του γενικού συμφέροντος. Και θα περάσει, λέτε. Βεβαίως θα περάσει. Θα περάσει. Θα θεραπεύει και όλο το χρέος των τελευταίων ετών. Και αναπτυξιακή που δηλαδή τι τράπεζες κλειστές, όλα αυτά θα χωρίς, επαναλαμβάνω, διατυπώσεις, όρους κλπ. Ό,τι φέρει ο Τσίπρας θα περάσει. Μετά τη συμφωνία που θα φέρει ο Πρωθυπουργός θα ανοίξουν οι τράπεζες, κύριε Φίλη. Ελάτε τώρα. Όχι, σας ρωτώ, θα ανοίξουν είναι, μετά είναι τη συμφωνία. Είναι μέρος συμφωνία το τραπεζικό. Θα ανοίξουν οι τράπεζες. Είναι μέρος. Μετά τη συμφωνία. Επαναλαμβάνω. Πότε. Είναι μέρος τη συμφωνία το θέμα των τραπεζών. Είναι ένα ερώτημα όμως αυτό. Πότε θα ανοίξουν μετά τη συμφωνία. Το capital control θα μείνουν. Το θέμα του ανοίγουν. Δεν τραβάμε 50. Είναι άλλο πράγμα το capital control και το 50. Και άλλο πράγμα αν θα επανέλθουν οι τραπεζικές διαδικασίες. Άλλο πράγμα, δεν άλλο. Πάντως, αλλά επαναλαμβάνω όλα αυτά. Ο έλεγχος των κεφαλαίων θα παραμείνει. Δηλαδή το 50 ή το 60. Αυτό θα παραμείνει. Ένα λεπτό, κύριε Κουμουσαχωνούμε. Εγώ δεν απαντάω με γρηγοράδα. Ούτε ναι, ούτε όχι. Άλλο λέω. Δεν θα είναι 50 ή 60. Ουδέα και αλίμονα είναι 50. Επαναλαμβάνω. Εμένα ρωτάτε, εσείς απαντάτε. Λοιπόν, λέω. Μέρος της συμφωνίας που συζητάμε είναι το τραπεζικό θέμα. Τελεία. Περιμένουμε να δούμε. Υπάρχει ο δικό χαρακτήρα. Γιώργο, μια παρέμβαση. Επειδή ετέθη το ερώτημα αυτό και στον κύριο Φρανσουά Ολάν. Το τι θα γίνει με τις τράπεζες, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας αναλαμβάνει τον πλήρη, έχει την πλήρη ευθύνη και τον πλήρη έλεγχο και θα φροντίσει για την ομαλή, συνέχιση της λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ξέρεις γιατί, Νικόλα, γιατί αν τώρα οι προμηθευτές των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, γιατί δυστυχώς το 80, το 90% των προϊόντων τα οποία καταναλώνουμε είναι εισαγόμενα. Τους λένε ότι εγώ θέλω μετρητό για να σε προμηθεύσω, ακυρώνονται παραγγελίες γιατί δεν έχει ο επιχειρηματίας, ο μικρός επιχειρηματίας, δεν μιλάμε για τους